Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και στους ακροατές. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, ναι. Έχετε γίνει περιζήτητος το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι, δυστυχώς κινδυνεύω να γίνω ουρανός. Δεν θα το έλεγα, γιατί το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι ένα μικρό θέμα ούτε για την κοινωνία της πόλης, ούτε για ένα κρατικό γήπεδο όπως είναι το Καθατζόγλιο στάδιο, του οποίου έχετε την ευθύνη και τη διαχείριση, ούτε και για την κοινωνία του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, άρα η ενημέρωση σε αυτή την περίπτωση δεν νομίζω ότι σας κάνει σε καμία περίπτωση μαϊντανό, όπως λέμε, ας πούμε. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, σας καλέσαμε με τον Γρηγόρη να συζητήσουμε, έχοντας την πληροφορία ότι σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς υπήρξε αυτοψία αντιπροσωπείας του ΠΑΟΚ στο Καθατζόγλιο στάδιο. Ναι, βεβαίως. Είναι έτσι. Ναι. Γενικώς σε αυτό το διάστημα έχουμε κάνει κάποιες συνεργασίες με τον ΠΑΟΚ, περισσότερο το τεχνικό κλιμάκιο, για να δουν τις ανάγκες, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει ο ΠΑΟΚ και τους αγώνες που θέλει να δώσει, που είναι και διεθνείς αγώνες. Ευχόμαστε να είναι και Champions League αγώνες, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες προδιαγραφές, δεν είναι οι ίδιες προδιαγραφές με το ελληνικό πρωτάθλημα. Έκαναν αυτοψία οι τεχνικοί του ΠΑΟΚ για να δούνε τι χρειάζεται, παραδείγματος χάρη τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, τα ποδητήρια, κάμερες, έχει αρκετά πράγματα τα οποία θα πρέπει να αναβαθμιστούμε για να μπορεί να δώσει τέτοιους αγώνες ο ΠΑΟΚ. Ναι, οι αγώνες Champions League λένε. Ναι. Έμειναν ικανοποιημένοι από αυτό που είδαν? Ήταν κάτι που το γνώριζαν σε σχέση με την συνεργασία που προηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα? Ναι. Σήμερα συναντήθηκε με τους συναδέλφους της Διοικητικής Επιτροπής, εγώ είμαι στη δουλειά μου. Δεν έχω εικόνα ακριβώς τι συζητήθηκε και τι ζητήθηκε από τον ΠΑΟΚ, αν βρήκαν ικανοποιητικά, αλλά είναι ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι μπορούν να λυθούν. Το στάδιο είναι σε καλή κατάσταση σε γενικές γραμμές. Τώρα κάποιες λεπτομέρειες, σαφώς μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις. Ναι. Αυτές οι παρεμβάσεις... Το χώρο, όπως ξέρετε, ναι, είναι καινούριο, δεν παίρνει ζήτημα ποιότητας. Χόρτου είναι ολοκένουργιο, μόλις έχει τελειώσει το έργο του χόρτου. Ναι. Το χόρτο δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Τα θέματα προς συζήτηση είναι η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο για αγώνες επίπεδου Ευρώπης, ναι, Champions League, όπως είπατε, ελπίζουμε όλοι. Η ασφάλεια, οι χώροι, φαντάζομαι, των αποδυτηρίων, όπως τους στέλνει η UEFA, το πάρκινγκ, αν και πάρκινγκ έχει το Καθατζόγλιο. Ναι, γενικά το Καθατζόγλιο είναι ένα καλά εξοπλισμένο στάδιο και έχει δίνει δυνατότητα και για την ασφάλεια, μπορεί να είναι ελεγχόμενη η προσέλευση των φιλάθλων. Κάποια ζητήματα με τα τουρνικέ, τα οποία θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα καινούριο λειτουργικό σύστημα, όπως προβλέπει οι αγώνες αυτοί. Αλλά ήδη ο ΠΑΟΚ το διαθέτει αυτό το σύστημα, πιθανότατα θα μεταφερθεί στο Καθατζόγλιο για όσο διάστημα θα χρειαστεί. Κυρία Μητητζή, από τη στιγμή που έχουμε φτάσει πλέον να κάνουμε λόγο και για μια αυτοψία ανθρώπων του ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο στάδιο, ουσιαστικά μιλάμε και για μια επιβεβαίωση του πόσο προχωρημένες είναι οι επαφές για να υπάρξει η αλλαγή της έδρας του ΠΑΟΚ από την ερχόμενη χρονιά. Είναι και αυτό δηλαδή μια απόδειξη του πόσο προχωρημένες είναι οι σκέψεις? Ναι, βεβαίως. Υπάρχει κάτι... Νομίζω ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ από την επόμενη χρονιά θα παίζει στο Καθατζόγλιο. Σχεδόν σίγουρο, έτσι, αυτό είναι μια είδηση. Ανεξάρτητα... Το σχεδόν σίγουρο έχει να κάνει με το αν κάποιο σε αυτό το διάστημα που κάνουμε τις επαφές αλλάξει ο ιδιοκτήτης ή η ΠΑΕ τα σχέδιά της για ανακατασκευή της τούμπας και πάει πιο πίσω, βέβαια δεν θα χρειαστεί και το Καθατζόγλιο με αυτές τις επισημάσεις, θα ήθελα να πω.
Κατάλαβα τι λέτε, αλλά επειδή δεν βλέπω να αλλάζει ο ΠΑΟΚ ιδιοκτήτη, ούτε και να αλλάζει το πλάνο της περιγηπέδου, λέτε ότι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται, και αυτό είναι μια πραγματικότητα που επιβεβαιώνεται από την ΠΑΕ, ότι η πρώτη του υποχρέωση μετά το τέλος της προετοιμασίας του Ιουλίου θα δοθεί στο Καφτατζόγλιο πλέον, είτε θα είναι φιλικό είτε θα είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, κύριε Μητρή, πώς προετοιμάζεστε, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα έχει την αποκλειστική χρήση ως ποδοσφαιρική ομάδα του Καφτατζόγλιου Σταδίου? Όχι, δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο της συζήτησης, ναι. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ το στάδιο, ναι. Κάποιοι χώροι θα είναι αποκλειστικής χρήσης του, αλλά το στάδιο, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα εθνικό στάδιο, δεν μπορεί να δοθεί η αποκλειστική χρήση, πόσο μάλλον επειδή είναι και ουσιαστικά το μοναδικό τέτοιο επίπεδο προπονητικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα. Καλύπτουμε τις ανάγκες της εθνικής ομάδας Στίβου. Δεν το έθεσα σωστά. Για το ποδόσφαιρο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, ναι, έχετε δίκιο, και η στεροβολία είναι εκεί και πολλά αθλήματα στιβικά είναι στο Καφτατζόγλιο. Ναι, στο... η στεροβολία και... δεν γίνεται στο κεντρικό Καλά. Στάδιο. Ναι, οκ, okay, στον περιβάλλοντα χώρο. Στάδιο, ναι. Αυτά θα παραμείνουν. Ενώ αν θα έχει την αποκλειστική ποδοσφαιρική χρήση, δηλαδή ως ποδοσφαιρική ομάδα, αν θα είναι η μόνη ομάδα που θα φιλοξενείται στο Καφτατζόγλιο. Όχι, δεν έχουμε φτάσει. Δεν φτάσατε σε συμφωνία. Μάλιστα. Να σας, είναι, να σας είναι κάνουμε... δύσκολο, γιατί σας το είπα, είναι εθνικό στάδιο και πολύ δύσκολα μπορεί να δοθεί για αποκλειστική χρήση. Σήμερα διάβαζα, ναι, ναι, στείλανε ένα άρθρο, ναι, ότι και ο Πασεραϊκός θέλει να φύγει, ας πούμε, βέβαια εντάξει αυτό είναι, σαν παράδειγμα το αναφέρω, θέλει, ναι, να φύγει από τις Σέρες. Ναι. Και δεν ξέρω, μήπως μαζηθείς και ο Πασεραϊκός στο γήπεδο για του χρόνου. Όπως καταλαβαίνετε, να φύγει ο Πανσεραϊκός από τις Σέρες, πού να πάει αν φύγει? Σαν δεύτερη, ναι, δεν ξέρω, δεν το συζητάω, απλώς σας το ανέφερα. Το ξέρω. Για να πω ότι υπάρχει πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα σχετικά με τα γήπεδα. Και η Καλαμάτα φεύγει από την Καλαμάτα τώρα. Λέτε να γίνει το Καφτατζόγλιο μήλον της Έριδος για πολλές ομάδες. Μακάρι, δεν μας πειράζει αυτό, αλλά... Εντάξει, για την Καλαμάτα είναι μάλλον απίθανο, αλλά να ξέρετε ότι το Καφτατζόγλιο το δηλώνουν σαν έδρα το σύνολο των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Ναι. Σαν δεύτερη έδρα. Σαν δεύτερη έδρα. Και ο Άρης σαν, ναι, δεύτερη έδρα δηλώνει το Καφτατζόγλιο. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, αν μπορείτε, αν μπορείτε... Θα δημιουργηθεί μετά... τεράστιο πρόβλημα παντού. Mm. Ναι, εντάξει, σαφώς. Και αυτή είναι και ο Ηρακλής που παραδοσιακά αγωνίζεται στο Καφτατζόγλιο. Ο ΠΑΟΚ, Γρηγόρη, λίγο επέτρεψε μου, ο ΠΑΟΚ έρχεται να πληρώσει, φαντάζομαι, τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να διευθετηθούν θέματα που έχουν σχέση με την UEFA, έτσι δεν είναι? Ναι. Αναλαμβάνει το, ναι, κόστος δηλαδή. Ας πούμε το παράδειγμα για το κομμάτι των αποδητηρίων που θέλει ο αποκλειστική χρήση, αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα, το Καφτατζόγλιο έχει 5 αποδητήρια, 2 που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ συν των διαιτητών, μπορούν να είναι για χρήση του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Δηλαδή υπάρχει ευελιξία σε αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να χρησιμοποιεί συγκεκριμένους φόρους αποκλειστικά. Ωραία, τώρα, επειδή, αν θα μπορούν να γίνονται και άλλοι αγώνες, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι και ευαίσθητο για το σύνολο της κοινωνίας της πόλης και για τις φυλάθους Ηρακλή, αλλά σας είπα ότι το Καφτατζόγλιο είναι δεύτερη έδρα του συνόλου των ομάδων της πόλης. Βεβαίως, βεβαίως. Για να μπορέσουμε να πάρουμε και εμείς μία απάντηση, γιατί από την τελευταία φορά που ουσιαστικά έχετε κάνει κάποιες διευκρινιστικές δηλώσεις και εσείς σε ένα θέμα το οποίο έχει ανοίξει από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κάνει νέο γήπεδο και ψάχνει μία έδρα που το φιλοξενήσει, ναι, πιθανότητα από του χρόνου, θα μπορούσατε να μας κάνετε μία εκτίμηση για το αν αυτό το συγκεκριμένο σημείο τριβής με το θέμα της αποκλειστικότητας που θέτει ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να χαλάσει την μετακόμισή του στο Καφτατζόγλιο από την ερχόμενη σεζόν? Ή θεωρείτε ότι θα βρεθεί μια συμβαστική λύση με το να υπάρχει αποκλειστική λύση? Νομίζω ότι θα βρεθεί μια λύση, γιατί σαφώς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε το ΠΑΟΚ. Θα βρεθεί μια λύση στα πλαίσια της λογικής με τους όρους που σας έχω αναφέρει επανειλημμένως. Ότι είναι ένα, δηλαδή, για να το κάνουμε συγκεκριμένο και για τον είναι κόσμο... Είναι πολύ δύσκολο να αποκλείσουμε τους
υπόλοιπους συλλόγους της πόλης. Η πρόταση που κάνετε εσείς, η αντιπρόταση προφανώς που κάνετε εσείς στο αίτημα αποκλειστικότητας του ΠΑΟΚ, για να το κάνουμε συγκεκριμένο για τον κόσμο, είναι το ότι μπορούν να του δοθούν συγκεκριμένοι χώροι μέσα στο στάδιο, όπως τα αποδυτήρια. Και κάθε βοήθεια που θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ για να εκπληρώσει τις... Αλλά ταυτόχρονα του κάνετε συγκεκριμένο ότι σε σχέση με ωραία, αλλά ταυτόχρονα του κάνετε συγκεκριμένο ότι σε επίπεδο αγωνιστικών υποχρεώσεων μπορεί να, μην μπορεί να είναι η μοναδική ομάδα που θα το χρησιμοποιεί το γήπεδο, γιατί για παράδειγμα θα έχει παιχνίδια και ο Ηρακλής. Ναι. Ωραία. Άρα αυτό έχει μεταφερθεί προς τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, άρα είναι πλέον ζήτημα δικό τους το αν θα αποφασίσουν με τα συγκεκριμένα δεδομένα να χρησιμοποιήσουν το Καφτατζόγλιο. Όχι, νομίζω ότι έχει ληφθεί η απόφαση, Γρηγόρη, ότι ο ΠΑΟΚ μετακομίζει το Καφτατζόγλιο. Δεν τίθεται πλέον ζήτημα. Ωραία, το πώς θα μετακομίσει, από ό,τι καταλαβαίνω, σύμφωνα με όσα μας λέει ο κύριος Μητυτζής, είναι θέμα διαπραγμάτευσης και συζήτησης, σωστά? Κύριε Κώστα, αν μου επιτρέψει τώρα μια ερώτηση εδώ πέρα, θα ήθελα να ρωτήσω. Και κατανόησης γιατί... από όλες τις πλευρές, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, αντιληπτό είναι. Αντιληπτό είναι αυτό που λέτε, ότι θα προσπαθήσετε να βρείτε μια χρυσή τομή για να εξυπηρετηθεί ο ΠΑΟΚ όπως πρέπει. Ναι, σαφώς, και να εξυπηρετηθεί. Σαφώς. Το ΠΑΟΚ είναι ένα μεγάλο σωματείο της πόλης. Και αναλαμβάνει και... κόσμο. Και αναλαμβάνει και σε δύσκολες εποχές. Φαντάζομαι ότι τα έξοδα συντήρησης του Καφτατζόγλιου σταδίου, με δεδομένο ότι απουσιάζει η ομάδα Super League ώστε να παίρνει ένα κομμάτι εισόδων από τα εισιτήρια, δημιουργεί ένα θέμα λειτουργικότητας. Σαφώς. Βασικά το πρόβλημα δεν είναι θέμα λειτουργίας του Καφτατζόγλιου. Σε αυτό το κομμάτι, στα δύο χρόνια που είμαστε στη διοίκηση, έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τα ίδια έσοδα του σταδίου και να είμαστε οικονομικά σε καλή κατάσταση ώστε να ανταπεξερχόμαστε. Αλλά σαφώς τα έσοδα από την παρουσία του ΠΑΟΚ, τα οποία θα είναι και σημαντικά, θα βοηθήσουν στο να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις ώστε να παραδώσουμε ένα στάδιο στην κοινωνία της πόλης, το οποίο θα είναι υψηλό προδιαγραφών και πλήρως λειτουργικό. Δηλαδή, ό,τι έσοδα θα έχουμε από το ΠΑΟΚ θα διατεθούν αποκλειστικά για την βελτίωση, επέκταση των εγκαταστάσεων του σταδίου. Μάλιστα. Σημαντικό. Να κάνουμε ακόμα μία διευκρινιστική ερώτηση. Και σαφώς και μας ενδιαφέρει και όλη την πόλη την ενδιαφέρει να έχουμε ένα στάδιο το οποίο να είναι διεθνές προπονητικό κέντρο για το στίβο κυρίως. Βεβαίως και να είναι. Εθνικό στάδιο είναι. Μεγάλη αδυναμία στην πόλη. Πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των αθλητών του στίβου, που και αδικημένοι είναι και εγκαταλελειμμένοι είναι σε πολλές περιπτώσεις. Εδώ μιλάμε όμως ποδοσφαιρικά τώρα. Μιλάμε για την ποδοσφαιρική χρήση του γηπέδου και φαντάζομαι ότι εκτός από τα συστήματα ασφαλείας, τα τουρνικέ, τις κάμερες, τα αποδυτήρια, θα πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες παρεμβάσεις που αφορούν τη φιλοξενία οπαδών. Αυτό έχω στο μυαλό μου, σε σχέση με όσα ξέρουμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, αυτές τις εργασίες... Και οι τουαλέτες να είναι λειτουργικές. Έτσι. Από όλα, δηλαδή σαφώς οτιδήποτε χρειάζεται στο στάδιο για να καλύπτει τις ανάγκες των φιλάθλων, ώστε να δούνε με αξιοπρέπεια και σε καλές συνθήκες έναν αγώνα, είναι κάτι το οποίο είναι προτεραιότητά μας. Παρεμβάσεις και στις κερκίδες. Και του ΠΑΟΚ, ναι. Σωστό. Και στις κερκίδες παρεμβάσεις. Ναι. Και στις κερκίδες και να θα ληφθούν υπόψη όλες οι προϋποθέσεις ώστε με ασφάλεια ο κόσμος έξω από την άνεση, αλλά και με απόλυτη ασφάλεια να μπορεί ο καθένας να πάρει το παιδί του και να μπορεί να παρακολουθήσει έναν αγώνα και να είναι μια γιορτή. Γρηγόρη, τι ήθελες να ρωτήσεις? Ναι. Αν μπορούσαμε να κάνουμε μια ερώτηση και πάλι διευκρινιστική, γιατί την προηγούμενη φορά που σας φιλοξενήσαμε στον Λίμπερο, μας είχατε πει ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία ξεπερνούν τη δική σας δικαιοδοσία ως πρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής και ίσως είναι θέματα τα οποία θα πρέπει για αυτά να αποφασίσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε περίπτωση ναι, που... σαφώς το στάδιο είναι εποπτευόμενος φορέας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σαφώς η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει ένα σημαντικό λόγο ωραία. Και ρόλο. Ωραία. Με βάση το πώς εσείς που είστε συμμετέχετε σε αυτές τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την πλευρά του ΠΑΟΚ, έχετε δει ότι κυλούν αυτές οι συζητήσεις. Θεωρείτε ότι θα πρέπει την οριστική
τελική απόφαση για όλα τα θέματα, όπως και αυτό της αποκλειστικής χρήσης, να την πάρει η Γενική Γραμματεία? Όχι. Η οριστική απόφαση είναι η υπόθεση της Διοικούς σας Επιτροπής, γιατί η Διοικούς σας Επιτροπή έχει συνεχίσει. Αλλά σαφώς οι απόψεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού είναι σεβαστές, καθώς είναι και επιβλέπων φορέα. Μάλιστα. Δηλαδή τίποτα δεν θα είναι σε διάσταση με την πολιτική της Γενικής Γραμματείας. Ναι, 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 ξεκάθαρα. Ωραία, ωραία. Και κάτι άλλο, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο που μας ακούει. Έχετε κάποιο χρονικό ορίζοντα στον οποίο πιστεύετε ότι μπορεί να τελειώσει και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή ναι, να αποφασιστεί και όπως επίσημα ότι... μέχρι το Φεβρουάριο θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει όλη αυτή τη διαδικασία για να μπορεί και ο ΠΑΟΚ να έχοντας μια συμφωνία στα χέρια του να προχωρήσει σε όποιες παρεμβάσεις είναι αναγκαίες. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι, ξεκάθαρο. Να ρωτήσω κάτι τον... μπορεί να φαίνεται μεγάλο το διάστημα. Όχι, όχι, δεν είναι μεγάλο. Πολλά τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν και να επιληθούν. Είναι αντιληπτό, κύριε Μητριτζή. Μιλάμε για μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που σε πολλά του παιχνίδια θα έχει 25 με 30 χιλιάδες οπαδούς μέσα στο γήπεδο. Για μια ομάδα ακριβώς, που κάνει πρωταθλητισμό. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ελαφρά την καρδιά. Φυσικά. Γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, για ασφάλεια, φυσικά, για πολιτισμό. Φυσικά. Και είναι και άλλα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι λογικό όταν θα παίζει σε υψηλό επίπεδο Ελλάδα, Ευρώπη, κύπελο. Και είναι και βιτρίνα της πόλης θα είναι όταν έρχονται αγώνες υψηλού επίπεδου στην πόλη. Είναι σαφώς και βιτρίνα της πόλης. Θα πρέπει το στάδιο να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες. Μάλιστα. Για πόσα χρόνια γίνεται η συζήτηση, για πόσα χρόνια χρήσης του γηπέδου από τον ΠΑΟΚ γίνεται είναι η συζήτηση? 2+1. 2+1. Δύο αγωνιστικές σεζόν, συν μία σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της τούμπας. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι ξεκάθαρο. 2+1 είναι και αυτό μια είδηση που μας δίνεται. Σε περίπτωση που υπάρχουν 2-3 ομάδες, είναι γεγονός ότι βάσει καταστατικού η ομάδα που αγωνίζεται στη μεγαλύτερη κατηγορία έχει την προτεραιότητα? Ή δεν ισχύει αυτό? Ναι. Είναι γεγονός. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά σαφώς. Από λογικά μιλώντας, ναι, η ομάδα που είναι σε υψηλότερη κατηγορία έχει προτεραιότητα. Ωραία. Ωραία. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πολλή δουλειά. Δηλαδή, η σύνταξη ενός μνημονίου συνεργασίας δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Δηλαδή, καλά τα λέμε εμείς εδώ. Καλά τα είπατε και το μεσημέρι, όπως επιβεβαιώσατε την είδηση ότι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έκαναν αυτοψία. Αλλά για να πάρει σάρκα και οστά, θα χρειαστεί πολύ γράψε βίσε έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του ΠΑΟΚ. Να είστε σύνομοι ως διοικούσα επιτροπή. Είναι μια μακρά περίοδο διαπραγμάτευσης και διευκρινήσεων. Έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί είναι ένα εθνικό στάδιο. Δεν είναι δικό σας είναι... και εσείς εκπροσωπείτε την περιουσία του κόσμου. Φέροντας ακριβώς της κοινωνίας μέσω του δημόσιου χαρακτήρα του σταδίου και όλα πρέπει να είναι διάφανα και προς το συμφέρον και της κοινωνίας και του ΠΑΟΚ βεβαίως. Έτσι όπως μας τα περιγράφετε. Έτσι όπως θα περιγράφετε πάντως, γίνονται σε καλούς χρόνους βήματα και από την πλευρά του ΠΑΟΚ συζητήσεις με εσάς για να υπάρχει απόφαση μέχρι το Φεβρουάριο. Δηλαδή ναι, να ξεπεραστούν όλα τα γραφειοκρατικά. Και η θέληση της διοίκησης είναι να τρέξουμε τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να δώσουμε και στο ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να ασφάλεια να υλοποιήσει αυτό το project. Βέβαια. Μάλιστα. Ωραία, και ωραία. Υπάρχει και όλη η καλή διάθεση από μέρος της Διοικούσας Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας και του Υπουργείου. Ωραία. Να κάνω μια ερώτηση ακόμη πρακτική, δεν έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει συζήτηση και για το ενδεχόμενο μετακόμισης των διοικητικών υπηρεσιών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο μέχρι την ολοκλήρωση της ανακαίνησης της Τούμπας. Έχουν ζητηθεί χώροι δηλαδή στο γήπεδο? Πώς? Ναι, των διοικητικών υπηρεσιών της ΠΑΕ. Γιατί κάπου θα πρέπει να στεγαστούν. Υπάρχει κάποιο κομμάτι τους πιθανόν, αλλά οι χώροι που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ είναι τεράστιοι και δεν έχει δυνατότητα το χρησιμοποιήσει. Παρέχει. Μπράβο. Απαντήθηκε δηλαδή αυτό το ερώτημα, γιατί υπήρχε ως εκκρεμότητα αν θα πρέπει ο ΠΑΟΚ. Γιατί αυτή τη στιγμή
ΠΑΟΚ έχει οι διοικητικές του υπηρεσίες έχουν περίπου 1.200 τετραγωνικά μέτρα χώρους. Μπορεί και περισσότερα αν λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν διοικητικές υπηρεσίες της μπουτίκ και τα λοιπά. Δεν έχει. Μπράβο. Okay. Άρα θα αναζητήσει αλλού χώρους για να στεγάσει τις διοικητικές του υπηρεσίες. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι χώροι για την παρακολούθηση του κηπέδου κτλ. Αλλά αυτό φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται τώρα 1.000 μέτρα να στεγαστούν. Σαφώς θα υπάρχει και για το κομμάτι των εισιτήριων. Θα υπάρχει κάποιο τμήμα μέσα στο στάδιο που θα υλοποιεί. Αλλά γενικά λογιστήρια. Όχι, ναι, αντιληπτόν. Καταλαβαίνετε. Ναι, γι' αυτό σας ρώτησα, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει δει 5 υπαλλήλους. Είναι μεγάλη επιχείρηση, άμα το δούμε σαν επιχείρηση για να καλύπτεται με 100 τετραγωνικά. Δεν καλύπτεται, όχι. Όχι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των υπαλλήλων, οι διοικητικές υπηρεσίες. Δεν είναι, έχει διωγγωθεί αυτό που λέμε ΠΑΕΠΑΟΚ, σαν εταιρεία. Είναι ένας μεγάλος οργανισμός. Πολύ μεγάλος. Μαζί με τα εμπορικά του, είναι πολύ μεγάλος οργανισμός. Οι υπόλοιπες απαντήσεις θα δοθούν από την ΠΑΕ. Γρηγόρη, πρέπει να κρατήσουμε άλλο τον πρόεδρο της Διοικητικής σας Επιτροπής του Καθατζογλίου. Νομίζω ότι μας ήταν απάντησε πολύ διευθυντικές οι απαντήσεις που μας έδωσε και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ ωραία. Που φιλοξενήθηκε στην εκπομπή μας. Καλό μεσημέρι κύριε Μητυτζή, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ και από μέρος εμείς, που εμείς, δίνε τη δυνατότητα να ενημερώσω από πρώτο χέρι τον κόσμο. Βέβαια. Να είστε καλά.